Τελώ διαφορετική εικόνα σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου από την υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφεται στην Κρήτη στην εξαμηνιαία αποτύπωση των τάσεων τη MRB. Μιλώντα τι αντιθέσει <Συλίδη> τη Κρήτη <CREATY> TV <Συλίδη> και τον Γιώργο Σαχίνη, Έχουμε... ο διευθύνων σύμβουλο <Συλίδη> τη MRB, <Συλίδη> Δημήτρη Μαύρο, <Συλίδη> αποκάλυψε ότι την ώρα <Συλίδη> που η πρόθεση ψήφου στην υπόλοιπη Ελλάδα δίνει διαφορά συν 5,4 ποσοστιαίε μονάδε υπέρ τη Νέα Δημοκρατία, η Κρήτη φέρνει μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ με 12,9%. Κατηγορούν τι δημοσκοπήσει <Συλίδη> ότι επηρεάζουν. Διότι όταν βγάλει ότι ένα κόμμα σκίζει, <Συλίδη> κάποιοι λένε ότι το βοηθά να σκίσει επί της ε, το οποίο δεν ισχύει. Η έσωμα έχει δείξει ότι πολλές φορές μπορεί να πουσάρει ένα κόμμα και να συσπυρώσει τον αντίπαλο. Αναλυτικότερα τα στοιχεία της MRB για την Κρήτη στην πρόθεση ψήφου δίνουν 26% στη Νέα Δημοκρατία όταν στην υπόλοιπη Ελλάδα το ποσοστό είναι 28,5% ενώ για το ΣΥΡΙΖΑ που στην υπόλοιπη Ελλάδα συγκεντρώνει 23,1% στην Κρήτη εμφανίζεται πρώτος με 38,9 ποσοστιαίες μονάδες. Εάν συνεχίσουμε να βγαίνουν ε, θεματάκια και φασούλια και κουκιά τύπου Καηλή, Σπυράκι, αυτό το, το, το κοινό, τα το, άλλο, άλλα ονόματα που έχουμε ακούσει. Βεντάλια, υποκλοπών μεγαλύτερη. Και, τα, και πάει λέγοντα, ή σκάσει κανένα πάτσι παρακάτω. Ε, δεν μπορεί να προβλέψει. Ε, τότε θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Στην πρόθεση ψήφου, στο πλαίσιο τη έρευνα, που ολοκληρώθηκε όμω την ημέρα που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο Καηλή, το Πασόκ που στην υπόλοιπη Ελλάδα συγκεντρώνει 11,3% στην Κρήτη φτάνει στο 14,9%. Πιο και πιο ψηλά. το Πασόκ είναι παραπάνω χωρί καηλή. Χωρί καηλή. Το σημειώνεται αυτό και έχετε δίκιο Έτσι. που το υπενθυμίζετε. Εγώ θέλω να είμαι φαία, δεν μπορώ. Δηλαδή όταν έχει μια αδυναμία η έρευνα, γιατί δεν πρόλαβε, όχι η αδυναμία μεθοδολογική, δεν το πρόλαβε. Απόκληση από τα πανελλαδικά ποσοστά σημειώνει κρίτη και ως προς την αποτελεσματικότητα των κομμάτων στη διακυβέρνηση της χώρας. Την ώρα που σε πανελλαδικό επίπεδο η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 34,3% και είναι πρώτη. Στην Κρήτη είναι μεν το ποσοστό αυτό διατηρείται καθώ φτάνει στι 34,5 ποσοστιαίε μονάδε. Την ώρα όμω που ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε σύνολο φτάνει στην αποτελεσματικότητα το 26,8%, στην Κρήτη έρχεται πρώτο με 37,8%. Στο ερώτημα, δε ποιος είναι καταλληλότερο για Πρωθυπουργό, στο 39,9% υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη εναντί του Αλέξη Τσίπρα με 31,3%, η Κρήτη αντιστρέφει και πάλι του όρου, αν και οριακά, με πρώτο σε καταλληλότητα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ με 40,5% και δεύτερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 39,6%. Πράγματι, όταν έχει το αξίωμα, παίρνει πάνω σου κάποια μπόνουσε σε σχέση με αυτό το πράγμα. Όμω, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία mm. είναι η διαχρονική εξέλιξη ah. του φαινομένου. Από τα στοιχεία που αποκάλυψε ο κύριο Μαύρο, ξεχωρίζει ένα στοιχείο που δείχνει ότι η Κρήτη αντιμετωπίζει διαφορετικά το κεντρικό ζητούμενο για τη χώρα. Την ώρα που στην υπόλοιπη χώρα μεταξύ δικαιοσύνη παντού, σταθερότητα και αξιοπρέπεια, το ποσοστό φαίνεται ότι γέρνει πολύ δυναμικά προ τη δικαιοσύνη με 35,6% και τη σταθερότητα με 32,8% και τελευταία την αξιοπρέπεια με 30%, η Κρήτη με αντεστραμμένους όρους φέρνει πρώτη την αξιοπρέπεια με 43,6% δείχνοντας ότι το νησί αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη απέτηση τη διαχείριση της καθημερινότητας για τους ίδιους τους πολίτες. Η έννοια της δικαιοσύνης είναι επικοινωνιακή ρητορική του 19ου αιώνα. Σήμερα η δικαιοσύνη θεωρείται δεδομένη και είναι εργαλείο για να φτάσουμε πού στην αξιοπρέπεια. Mm. Άρα εσείς είστε σε πάνω πίστα όσον αφορά τις απαιτήσει. Ως προς τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας και εκεί η Κρήτη εμφανίζει διαφοροποιήσεις που καταδεικνύουν τη μεγάλη διαφορά στο πώ όχι μόνο ψηφίζουν, αλλά και το υπόβαθρο για να επιλέξουν τι θα ψηφίσουν και τι ζητούν από του κυβερνώντε. Η κρίτη σε μια σειρά προβλημάτων που ζητούν επίλυση θέτουν ω πρώτο Φέπετε την ότι... ακρίβεια με μεγάλη μάλιστα απόκληση από τα ποσοστά που έδωσε η υπόλοιπη χώρα. Το ποσοστό τη ακρίβεια ω πρόβλημα συγκεντρώνει 74,8%, δεύτερη περίθαλψη με 31,3%, την ανεργία με 28,6% και κόντρα σε όσα προκύπτουν στην υπόλοιπη χώρα, οι κριτικοί θέτουν ω τέταρτο στη σειρά πρόβλημα που απαιτεί σωστή διαχείριση τα θέματα εξωτερικής πολιτικής με 21,6%, αφήνοντας πίσω ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη ή και το φορολογικό. Γιατί πιθανότατα υπάρχει, έχει καταγραφεί στο DNA των κριτικών η ευαισθητοποίηση από δύσκολες καταστάσεις που έχει περάσει το νησί και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ε, όπου οι απειλέ απ' έξω του κουνάνε τα γονίδια. Πάντω, τη χρονική στιγμή που γίνεται η έρευνα, με τον προεκλογικό αέρα να δείχνει ότι έχει αρχίσει να πνέει με αυξανόμενη ένταση, το στοιχείο που ξεχωρίζει ω προ την ψυχολογία των πολιτών εν των εκλογών, εναντί του φόβου που επίση έχει δυναμική, είναι κυρίω η οργή, που, όπω δήλωσε ο κ. κ. Μαύρο, δύναται να δημιουργήσει απρόβλεπτη βάση ναι. για τα εκλογικά αποτελέσματα. Όταν επικρατεί η οργή, ο Έλληνα γίνεται απρόβλεπτο είναι κακό πράγμα η οργή για τη χώρα. Βλέπετε ότι η άνοδος είναι τερατώδης. Για να δείξουμε το επόμενο γράφημα που είναι η πτώση της ελπίδας.